Λοιπόν, είμαστε με την κυρία Ευγενία Μανολίδου. Πώς αισθάνεστε που επιστρέφετε στα παλιά σας λιμέρια? Αισθάνομαι καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βλέπω ανθρώπους που είχα πάρα πολύ καιρό να δω. Από την άλλη μεριά, εντάξει, μου πιάνει λίγο και το στομάχι μου κάθε φορά που ακούω το μουσική. Εντάξει, χρειάζεστε κάτι? Ναι, μια χαρά. Όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα με πιάνει λίγο το στομάχι μου όταν ακούω τη μουσική πριν να βγουν τα ζευγάρια να χορέψουν, γιατί θυμάμαι τη δική μου αγωνία. Αυτό νομίζω θα μου μείνει για πάντα. Δεν θα μπορέσω να το ξεχάσω ποτέ. Από την άλλη μεριά μου είχα λείψει πάρα πολύ όλοι οι άνθρωποι εδώ της παραγωγής που δουλεύουν. Τους αισθάνεστε και... όλους δικούς σας ανθρώπους, ναι, ας πούμε. Ναι, γιατί περάσαμε πολλές αγωνίες, περάσαμε πάρα πολλά μαζί, οπότε είναι πολύ όμορφο το συνέστημα. Να σας πω κάτι. Πολύ αγωνία για το live, πάρα πολύ αγωνία. Τέλεια. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το εξής. Έχετε καθόλου δει κάποια διαφορά μεταξύ του πρώτου και του τρίτου Dancing on the Stars? Βλέπετε κάποιες διαφορές στο show? Είναι πολύ καλύτερο κάθε χρονιά. Το θεωρείτε καλύτερο? Κατάλαβα. Μιλήστε μας λίγο για την παράσταση που θα κάνετε. Η παράσταση θα γίνει απόψε το βράδυ. Ναι. Η παράσταση θα γίνει απόψε το βράδυ στο θέατρο Παντινγκτον. Ναι. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει, γιατί είναι πολύ αγαπημένες μελωδίες που θα ακουστούν από την κινηματογράφο. Και νομίζω ότι ο κόσμος θα περάσει πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ ευχάριστο. Είναι ευχάριστο, εορταστικό. Παρόλο που κάνουμε πάρα πολλές πρόβες και κουραζόμαστε πάρα πολύ, γιατί είναι εντατικές και πολύ συχνές. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι, γιατί η μουσική που ακούγεται και η μουσική που βγαίνει μέσα από αυτό το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ χαρούμενη. Ναι, υποθέσω ότι η μουσική είναι το πρωταρχικό, επειδή η μουσική είναι και δουλειά, είστε μουσικός. Η τηλεόραση σας λείπει? Όχι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και έχουμε να δούμε και πολλά ακόμα να υποθέσω. Ελπίζω, το ελπίζω. Αν πάει καλά το Badminton, ελπίζω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.